Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για πίνακες. Αρχικά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν πίνακα για εισαγωγή κειμένου. Για να δημιουργήσουμε τον πίνακά μας πρέπει να κάνουμε κλικ στο σημείο το οποίο θέλουμε να το δημιουργήσουμε. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε τον πίνακα στο συγκεκριμένο σημείο, με τη μόνη διαφορά ότι επειδή υπάρχει κεντρική στήχηση εδώ, τα κελιά του πίνακα θα εμφανίζονται με στήχηση στο κέντρο. Οπότε ας πατήσουμε αριστερή στήχηση για να το δείτε καλύτερα από εδώ. Να αφαιρέσουμε τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες και πάμε από το μενού πίνακας να επιλέξουμε την δεύτερη διαταγή που είναι η εισαγωγή πίνακας από εδώ. Εμφανίζει το παράθυρο του πίνακα και πρέπει να του δώσουμε στοιχεία όπως για παράδειγμα τον αριθμό των στυλών που θέλουμε για τον πίνακα και τον αριθμό των γραμμών. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε έναν πίνακα με 3 στήλες, γράφουμε τον αριθμό 3 εδώ και 3 γραμμές. Βάζουμε 4 γραμμές για να ξεχωρίσουμε τις γραμμές από τις στήλες αν δεν τις ξεχωρίζετε. Η συμπεριφορά αυτόματης προσαρμογής δεν μας πολύ απασχολεί το θέμα στο συγκεκριμένο επίπεδο. Το αφήνουμε σταθερό πλάτο στυλών, οπότε και ισομοιράζει τις στήλες στο πλάτος της σελίδας μας. Όπως βλέπετε εδώ εμφανίστηκαν 3 στήλες, 1, 2, 3, οι στήλες είναι οι κολόνες για να είναι ξεκάθαρες, και 4 γραμμές, 1, 2, 3, 4 γραμμές. Με αυτόν τον τρόπο εισάγουμε πίνακα μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του εγγράφου μας. Εάν θέλω τώρα να πληκτρολογήσω κείμενο μέσα σε κάποιο κελί, το μόνο που έχω να κάνω ισχύει ότι ισχύει για την πληκτρολόγηση γενικότερα το κειμένο. Ας υποθέσουμε ότι εκεί στο πρώτο κελί θέλουμε να γράψουμε τον τίτλο επίθετο. Το γυρίζουμε στα ελληνικά, κεφαλαία, και γράφουμε τη λέξη επίθετο. Οι μορφοποιήσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα σε ένα κελί ισχύουν μόνο μέσα στο κελί στο οποίο έχουν γίνει. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε εδώ διαφορετικές μορφοποιήσεις σε σχέση με το επόμενο κελί, μπορούμε να επιλέξουμε το κείμενο, να βάλουμε τις μορφοποιήσεις που θέλουμε και οι μορφοποιήσεις αυτές θα ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο κελί. Στο κελί αυτό ισχύουν μορφοποιήσεις οι οποίες υπήρχαν αρχικά μέσα στον πίνακα. Ας πληκτρολογήσουμε εδώ την λέξη όνομα. Μετακινούμαστε με το βελάκι προς τα δεξιά για να πάμε στο επόμενο κελί ή κάνουμε ένα κλικ με το mouse και εκεί γράφουμε την λέξη διεύθυνση. Αν κατά λάθος μας ξεφύγει και πατήσουμε το πλήκτρο Enter, θυμάστε ότι το Enter δημιουργεί αλλαγή παραγράφου. Ενεργοποιώ τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες να το δείτε. Οπότε για να διαγράψουμε την αλλαγή παραγράφου, πατάμε το πλήκτρο Backspace ή επιλέγουμε τον μη εκτυπώσιμο χαρακτήρα αλλαγής παραγράφου, πατάμε το πλήκτρο Delete και το επαναφέραμε στην αρχή του κατάσταση. Απενεργοποιώ πάλι τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες και το λέω αυτό διότι έχουμε συνηθίσει πληκτρολογώντας μία λέξη να πατάμε το Enter. Αν μας ξεφύγει και πατήσουμε το Enter, με το Backspace μπορούμε να την επαναφέρουμε. Enter λοιπόν αν κάνουμε λάθος και Backspace το επαναφέρουμε στην αρχική του κατάσταση. Και όπως είπα προηγουμένως, για τις μορφοποιήσεις και γενικότερα για την επεξεργασία των δεδομένων μέσα στον πίνακα ισχύει ότι έχουμε πει για το κείμενό μας. Δηλαδή αν θέλουμε να στοιχίσουμε στο κέντρο την λέξη επίθετο ή γενικότερα να μορφοποιήσουμε τα περιεχόμενα των κελιών, τα επιλέγουμε και τα μορφοποιούμε ή κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή θέλουμε στο κείμενό μας. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε, γιατί για να επιλέξουμε, για να μορφοποιήσουμε οτιδήποτε υπάρχει μέσα στον πίνακα πρέπει πρώτα να το επιλέξουμε όπως έχουμε κάνει και με το υπόλοιπο κείμενο. Ας δούμε με τη σειρά πώς μπορούμε να επιλέξουμε μία γραμμή ενός πίνακα. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να επιλέξουμε την πρώτη γραμμή. Ερχόμαστε εδώ αριστερά εκτός του πίνακα. Ο δείκτης του mouse γίνεται λευκό βέλος και τότε κάνουμε ένα κλικ και επιλέγουμε αυτόματα ολόκληρη τη γραμμή του πίνακα. Αν κάνω κλικ στην επόμενη γραμμή, επιλέγω τη δεύτερη και ούτω καθεξής, όπως βλέπετε εδώ. Αν θέλω να επιλέξω τις δύο πρώτες γραμμές, κρατάω σταθερά πατημένο το αριστερό πλήκτρο του mouse, του ποντικού, τραβάω προς τα κάτω και επιλέγω τις δύο πρώτες γραμμές. Ένα κλικ σε κάποιο σημείο μέσα για να φύγει η επιλογή μας. Με την ίδια λογική, αν θέλω να επιλέξω στήλες, πρέπει να έρθω πάνω από την στήλη. Ο δείκτης του mouse θα γίνει μαύρο βέλος, όπως το βλέπετε εδώ. Πατάω μία φορά και επιλέγω ολόκληρη στήλη. Αν το κρατήσω πατημένο και σύρω προς τα δεξιά, τότε επιλέγω και δεύτερη στήλη και τρίτη στήλη, οπότε έχω επιλεγμένο όλο τον πίνακα. Πάλι ένα κλικ μέσα σε κάποιο κελί για να φύγει η επιλογή μας. Εάν τώρα πρέπει να επιλέξουμε μεμονωμένα κελιά, θα πρέπει ο δείκτης του mouse να μπει
αριστερά μέσα στο κελί, βλέπετε εδώ ότι μου δείχνει με μαύρο βέλος προς τα δεξιά ότι μπορώ να επιλέξω το συγκεκριμένο κελί. Κάνω ένα κλικ και το επιλέγω. Με την ίδια λογική μπορώ να επιλέξω και αυτό το κελί. Δοκιμάστε και εσείς στην πρακτική σας. Αν θέλω συνεχόμενα κελιά, πατάω, κρατάω παντημένο σταθερά το αριστερό πλούσιο του ποντικού, τραβάω προς τα κάτω και το επιλέγω. Και με την λογική την οποία έχουμε μάθει, μπορούμε να επιλέξουμε και κείμενο μέσα στο κελί. Πατάμε και σύρουμε προς τα δεξιά, έχοντας κρατημένο, πατημένο σταθερά το αριστερό πλήκτρο του ποντικού. Αν τώρα θέλω να επιλέξω ολόκληρο τον πίνακα, μπορώ να τον επιλέξω επιλέγοντας όλες τις γραμμές του. Ή να πατήσω στο σταυρουδάκι το οποίο υπάρχει εδώ, όπως βλέπετε, κάνω ένα κλικ εδώ πάνω και επιλέγω ολόκληρο τον πίνακα. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγουμε γραμμές, στήλες, κελιά ή ολόκληρο τον πίνακα. Τώρα θέλουμε να εισάγουμε μία γραμμή, μία νέα γραμμή ή μία νέα στήλη. Πάντα το κάνουμε σε σχέση με αυτό που έχουμε επιλεγμένο ή σε σχέση με το σημείο το οποίο βρίσκεται το σημείο εισαγωγής μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε εκτός πίνακα και να θέλουμε να εισάγουμε γραμμή ή στήλη. Πρέπει να είμαστε εντός του πίνακα για να καθορίσουμε αν η στήλη μας ή η γραμμή μας θα μπει πριν ή μετά από αυτό που έχουμε επιλέξει. Δηλαδή αν θέλουμε μία στήλη πάνω από την, μία γραμμή πάνω από την πρώτη, πρέπει να βρισκόμαστε μέσα στο κελί της πρώτης γραμμής ή να έχουμε επιλεγμένη την πρώτη γραμμή. Αν έχουμε επιλεγμένη την πρώτη γραμμή, τότε μπορούμε από το μενού πίνακας να πάμε στην διαταγή εισαγωγή. Και κοιτάξτε τώρα τις επιλογές οι οποίες έχουμε σε σχέση με τις γραμμές που έχουμε επιλέξει. Έχουμε γραμμές επάνω και γραμμές κάτω. Αλλά αυτό έχει να κάνει σε σχέση με την επιλεγμένη γραμμή. Οπότε, εάν επιλέξω γραμμές επάνω, τοποθετώ μια γραμμή πάνω από την επιλεγμένη γραμμή μου. Και αυτό ήθελα να κάνω. Επιλέγω γραμμές επάνω και μπαίνει μια καινούργια γραμμή πάνω από την γραμμή την οποία επέλεξα. Με την ίδια λογική μπορούμε να εισάγουμε και μια καινούργια στήλη. Αν έρθουμε στο κέντρο και επιλέξουμε την στήλη αυτή, τότε από το μενού πίνακας εισαγωγή μπορούμε να εισάγουμε μια στήλη είτε αριστερά της επιλεγμένης στήλης είτε δεξιά της επιλεγμένης στήλης. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε δεξιά της επιλεγμένης στήλης, οπότε μπαίνει εδώ η καινούργια στήλη που βάλαμε. Εάν τώρα θέλουμε να διαγράψουμε μια γραμμή μια στήλη, θα πρέπει πρώτα να την επιλέξουμε. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να διαγράψουμε την πρώτη γραμμή την οποία βάλαμε. Κάνουμε ένα κλικ εδώ για να την επιλέξουμε εδώ αριστερά. Δεν την διαγράφουμε με το πλήκτρο delete. Με το πλήκτρο delete διαγράφουμε τα περιεχόμενα της γραμμής. Εδώ δεν υπάρχουν περιεχόμενα για να διαγραφούν. Βλέπετε, πατώντας το πλήκτρο delete δεν έχει γίνει καμία διαγραφή. Εάν επιλέξω την δεύτερη γραμμή και πατήσω το πλήκτρο delete, τότε θα παρατηρήσω ότι διαγράφουμε τα περιεχόμενα αλλά όχι η γραμμή. Πατάμε ανέρεση. Επιλέγουμε την πρώτη γραμμή πάλι. Με το πλήκτρο backspace μπορούμε να διαγράψουμε μια γραμμή, αλλά καλύτερα να το κάνουμε από το μενού πίνακας διαγραφή. Για να το κάνουμε συνειδητά. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν επιλογές διαγραφή πίνακα, διαγραφή στυλών, διαγραφή γραμμών, διαγραφή κελιών. Εμείς θέλουμε να διαγράψουμε γραμμή, γραμμή έχουμε επιλέξει, οπότε πατάμε τη συγκεκριμένη διαταγή, διαγραφή γραμμές. Και τη διαγράφουμε. Με την ίδια λογική, αν επιλέξουμε την στήλη συγκεκριμένη, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε μόνο και ένα κελί από εδώ μέσα, αλλά καλύτερα να το κάνουμε συνειδητά για να ξέρουμε ότι εφόσον έχουμε επιλέξει τη στήλη αυτή, αυτή τη στήλη θα διαγράψουμε. Από το μενού πίνακας, διαγραφή, στήλες. Οπότε έχουμε τον πίνακα όπως ήταν αρχικά, με κάποια διαφοροποίηση στο πλάτος των στήλων. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να μεταβάλουμε το πλάτος κάποιας στήλης. Πρέπει πάλι να την επιλέξουμε. Ας επιλέξουμε την πρώτη στήλη και πάμε από το μενού πίνακας στην τελευταία διαταγή, ιδιότητες πίνακα. Εδώ βλέπετε υπάρχουν τέσσερις καρτέλες. Οι καρτέλες αυτές αναφέρονται στις ιδιότητες του πίνακα γενικά, ιδιότητες της γραμμής, ιδιότητες της στήλης που μας απασχολούν εμάς. Γραμμή και στήλη μας απασχολούν. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τώρα το πλάτος της στήλης, οπότε πάμε στην καρτέλα στήλη. Βλέπετε εδώ ότι έχουμε επιλέξει την στήλη 1. Το δείχνει ότι έχουμε επιλέξει τη στήλη 1. Μας έχει σαν προτινόμενο πλάτος το πλάτος που είναι αυτή τη στιγμή. Είναι 3,9 εκατοστά. Αν θέλουμε να το τροποποιήσουμε, διαγράφουμε το πλάτος από εδώ επιλέγοντάς το και στη θέση του βάζουμε το πλάτος το οποίο θέλουμε. Ας βάλουμε 5 εκατοστά. Και αν πατήσουμε OK, αυτό θα εφαρμοστεί στην πρώτη στήλη, διότι αυτή την στήλη αλλάζω. Εάν θέλω να αλλάξω και την επόμενη στήλη, δεν χρειάζεται να βγω εκτός να επιλέξω την επόμενη στήλη, τη δεύτερη στήλη για παράδειγμα, και να την αλλάξω. Μπορώ να πατήσω το κουμπί επόμενη στήλη, να με πάει στη δεύτερη στήλη και να κάνω και εδώ αλλαγή. Ας βάλουμε και εδώ
5 εκατοστά. Αν πάω στην προηγούμενη, μπορώ να την τροποποιήσω πάλι αν έκανα λάθος. Οπότε με το προηγούμενο ή επόμενη, αρκεί να βρισκόμαστε στις στήλες κατάλληλες, μπορούμε να τροποποιήσουμε το πλάτος σε κάθε στήλη. Στήλη 2 εδώ, στήλη 3 εδώ, οπότε αλλάζουμε το πλάτος. Τελικά πατάμε το κουμπί OK και έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Με την ίδια λογική μπορούμε να αλλάξουμε το ύψος μιας γραμμής. Ας επιλέξουμε την πρώτη γραμμή και πάλι από το μενού πίνακας ιδιότητες πίνακα. Εδώ φυσικά θα πάμε στην κατέλα γραμμή, όχι στην κατέλα στήλη. Και εδώ θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τον καθορισμό του ύψους. Εδώ έχουμε ρυθμίσεις τουλάχιστον ή ακριβώς. Δεν μας πολύ απασχολεί τι ακριβώς κάνουν αυτά. Απλά ανάλογα με το τι μας ζητηθεί να το επιλέξουμε. Ας βάλουμε ακριβώς εμείς 3 εκατοστά για την πρώτη γραμμή, όπως βλέπετε εδώ. Με την ίδια λογική μπορώ να το κάνω και την επόμενη γραμμή ή την προηγούμενη γραμμή. Όπως βλέπετε εδώ έχω 3 εκατοστά. Είναι πολύ υψηλό σε σχέση με τη γραμμή. Ας το αφήσω έτσι να το δείτε να το καταλάβετε. Πατήστε το κουμπί OK, πατάμε το κουμπί OK και βλέπετε το αποτέλεσμα ότι έχει αλλάξει το ύψος της πρώτης γραμμής σε αυτή τη μορφή. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα περιγράμματα και την σκίαση στον πίνακά μας γενικότερα. Ανάλογα πάλι με το τι επιλέξω, εκεί θα εφαρμόσω τις αλλαγές τις οποίες θα πάω να κάνω. Εάν επιλέξω ολόκληρο τον πίνακα ή ένα κελί ή μία γραμμή ή μία στήλη, εκεί θα γίνουν οι αλλαγές. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε αλλαγές σε όλο τον πίνακα, οπότε επιλέγουμε όλο τον πίνακα. Πάμε από το μενού μορφή στην διαταγή περιγράμματα και σκίαση. Εδώ πρέπει να προσέξουμε λίγο ότι ήδη υπάρχουν σε έναν πίνακα η απλή γραμμή, στο στήλ απλή γραμμή σε όλο τον πίνακα, πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και ενδιάμεσα. Είναι τα κουμπιά αυτά που βλέπετε εδώ. Τα αφαιρώ λίγο και αν πατήσω OK θα παρατηρήσουμε ότι έχουν φύγει οι γραμμές όλες από τον πίνακά μου. Τον επιλέγω ξανά και πάλι από το μορφή, περιγράμματα και σκίαση, μπορώ να τοποθετήσω την απλή γραμμή, αυτή δηλαδή που είναι επιλεγμένη εδώ, και να το επαναφέρω όπως ήταν προηγμένως. Το βλέπετε εδώ, επιλέγω πάλι τον πίνακα, μορφή, περιγράμματα και σκίαση. Τώρα θέλω να τροποποιήσω τις γραμμές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ. Θα πρέπει να επιλέξω πρώτα την γραμμή που θέλω, τριπλή γραμμή για παράδειγμα, άσχετα αν έχει μπει σε όλα εδώ, όπως βλέπετε. Να βάλω το χρώμα που θέλω και να βάλω το πλάτος που θέλω, 3,4. Ας υποθέσουμε ότι αυτές οι ρυθμίσεις οι οποίες έχω κάνει θέλω να τις βάλω μόνο πάνω και κάτω. Τα αφαιρώ όλα από εδώ, βάζω πάνω κάτω το στυλ, το χρώμα και το πλάτος που έχω επιλέξει. Αλλάζω το πλάτος από εδώ, ας βάλω διπλή γραμμή, χρώμα μπλε. Πάχος μία μισή στιγμή, είναι το ένα και ένα δεύτερο αυτό, να το προσέξετε. Το 1,5 αν σας ζητηθεί 1,5 είναι το ένα και ένα δεύτερο. Και το βάζω αριστερά και δεξιά. Η λογική είναι ότι πατάμε OK και βλέπουμε το αποτέλεσμα εδώ. Ενδιάμεσα δεν είχαμε βάλει τίποτα. Ας επιλέξουμε τον πίνακα να σας πω τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Εάν εμείς τώρα πρέπει να αλλάξουμε το πάνω και το κάτω, πρέπει πρώτα να τα αφαιρέσουμε, στη συνέχεια να πάμε να επιλέξουμε το στυλ γραμμής που θέλουμε και το χρώμα που θέλουμε, ας βάλουμε το χρώμα σκούρο κόκκινο, και μετά να πάμε να βάλουμε τη γραμμή που θέλουμε, έτσι ώστε να μην μας χαλάσει και τις υπόλοιπες. Μπορούμε να βάλουμε και ενδιάμεσα κάποιο άλλο να το δούμε καλύτερα. Ας βάλουμε αυτήν ενδιάμεσα. Πατάμε το κουμπί OK, OK και το βλέπετε το αποτέλεσμα εδώ. Πάμε πάλι από το μενού μορφή, περιγράμματα και σκίαση. Μπορούμε να πάμε στην καρτέλα σκίαση και να επιλέξουμε οποιοδήποτε γέμισμα θέλουμε για τον πίνακά μας. Ας επιλέξουμε το ανοιχτό τυρκουάζ, όπως βλέπετε εδώ. Πατάμε το κουμπί OK, εφαρμογή είναι σε πίνακα και το εφαρμόζουμε. Αποτέλεσμα αυτό. Εάν θέλουμε τώρα να αλλάξουμε μόνο στην πρώτη γραμμή, επιλέγω την πρώτη γραμμή όπως έχετε δει εδώ, μόνο για την πρώτη γραμμή, μορφή, περιγράμματα και σκίαση, την σκίαση, ας υποθέσω θέλω να βάλουμε γκρι 25%, πάμε και στα περιγράμματα. Το περίγραμμα σελίδα δεν μας ενδιαφέρει σε αυτό το επίπεδο.
Και ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να βάλουμε μόνο πάνω και κάτω. Να το αλλάξουμε το πάνω και κάτω. Βλέπετε ότι η εφαρμογή πλέον δεν είναι σε πίνακα όπως ήταν προηγουμένως, γιατί έχουμε επιλέξει μία γραμμή. Η μία γραμμή έχει τρία κελιά. Οι αλλαγές οι οποίες θα κάνουν θα εφαρμοστούν μόνο στα τρία αυτά κελιά. Επιλέγουμε διπλή γραμμή, αλλά τις βάζουμε χρώμα κίτρινο. Και την τοποθετούμε πάνω και κάτω. Πατάμε το κουμπί OK και η αλλαγή έχει εφαρμοστεί μόνο στην επιλεγμένη γραμμή, όπως βλέπετε εδώ. Είναι το υπόλοιπο κείμενο έχει ο υπόλοιπος πίνακας έχει παραμείνει όπως ήταν προηγουμένως. Αυτά για το συγκεκριμένο μάθημα. Θα πρέπει να γνωρίζετε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν πίνακα για να εισάγουμε κείμενο και να επεξεργαστούμε το κείμενο στον πίνακα, πώς μπορούμε να επιλέξουμε γραμμές, στήλες, κελιά ολόκληρο τον πίνακα, να εισάγουμε, να διαγράψουμε γραμμές και στήλες, να μεταβάλουμε το πλάτος των στήλων, το ύψος των γραμμών, να αλλάξουμε το πλάτος περιγράμματος κελιού, του χρώματος του κελιού ή του πίνακα, καθώς επίσης και το γέμισμά του. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.